παθή ποτάμι ο έρωτας με το φιλί να τρέμει σάχνω στα διάφανα νερά νυχτερινό μελτέμι κι από την όχθη χύνονται στου ποταμού τα βάθη ποτάμι κόκκινο κρασί να ξέριψαν τα πάθη. Μπαμπά, έλα ηρέμησε. Με έχεις πάρει από τα μούτρα. Κάτσε. Θες καφέ? Ο καφές μας μάρανε. Τι κάνεις? Μπορείς να μου πεις τι κάνεις, σε παρακαλώ? Μπαμπά, θέλω και είμαι εδώ. Ούτε διατρέχω κανένα κίνδυνο, ούτε υποφέρω. Ο Σύφης είναι άψογος μαζί μου. Μελίνα, ανησυχώ. Πες μου γιατί γύρισες. Τον φοβάσαι? Σε εκβιάζει με κάτι? Με τι σε κρατάει? Τι βλακίες βάζεις τώρα στο μυαλό σου? Καταρχήν η μαμά γιατί δεν ήρθε μαζί σου? Γιατί είχε πολλά τρεχάματα. Τι τρεχάματα είχε? Τσακωθήκατε για μένα? Ναι. Μου λέει να μην ανακατεύομαι. Μελίνα, μια χαρά ήσουνα με τον Αχιλλέα. Παράτα τον αυτόν τον αλήτη και γύρνα στην Κύπρο. Φτιάξε τη σχέση σου μαζί του κόρη μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και σώπα τώρα. Μελίνα! Μελίνα! Γεια σας, σας έχω ξαναδεί. Στεφανία μου, είναι ο μπαμπάς μου. Τι κάνεις, κούκλα μου? Καλά είμαι, σας έχω ξαναδεί. Εδώ έξω που μιλάγατε πέρα τη Σύφη μου. Ναι. Στεφανία μου, θέλεις να πας να φέρεις το καινούριο σου το σκάκι που είσαι τόσο περήφανη να το δείξεις στον μπαμπά μου? Ναι, ναι, πάω. Πότε είχες έρθει εδώ εσύ, παπά, και σε είδε μικρή? Έλα, Ειρηνή. Α, είναι και ο Αχιλλέας και δεν μπορείς να μιλήσεις. Για θύμισέ μου, σε παρακαλώ, τι ώρα πετάει αυτή η Βασιλική από Κύπρο. Ωραία, σε ευχαριστώ. Ανησυχώ. Δεν γίνεται 24 ώρες στο 24ωρο να προσέχουμε τα μπέλια. Κοίτα, το έχω ψάξει. Και ενώπιση των γιορτών έχουν βγάλει τρομερές τις προσφορές. Μπορούμε να βάλουμε κάμερες παντού και στα νέα εμπέλεια. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Πραγματικά, τι γυρεύει η φωτογραφία του πατέρα σε αυτό το χώρο? Δεν καταλαβαίνω, σε ενοχλεί? Όχι, δεν με ενοχλεί. Απλά δεν ταιριάζει, δεν είναι ωραία. Α, τώρα που το θυμήθηκα. Σαν αύριο είναι τα γενέθλια του πατέρα μας. Και η γιαγιά θέλει να πάμε στο κημητήριο, στον οικογενειακό τάφο, να κάνουμε τρισάγιο με έναν παπά. Δεν κατάλαβα καλά. Πλακίες, εγώ δεν έρχομαι. Ρε μα Θεό, τι έπαθες? Σύνελθε. Έλα, μωρέ, άστο κι εσύ, αφού δεν τα αρέσουν αυτά, το ξέρεις. Ναι, αλλά μόνο και μόνο για το χατήρι της γιαγιάς θα πρέπει να έρθει. Θα τον πείσω εγώ, μην ανησυχείς.
Λοιπόν, πάω να βρω τη Βασιλική εγώ, εντάξει. Έλα, γεια. Γεια. Τότε που έφυγες, ανακάλυψα ότι είχε βάλει νεντέχθη να σε παρακολουθεί. Φοβήθηκα μη μάθει για τον Αχιλλέα και εξαγριωθεί. Έπρεπε να έρθω, να το βάλω στη θέση του. Κι έτσι έπεσα πάνω στη μικρή. Εντάξει, παπά, αλλά δεν θέλω να φοβάσαι για μένα. Ο Σύφης κατάλαβα πως ακόμα και να ήξερε θα με δεχόταν. Με θέλει, μ' αγαπάει. Δεν του έχω εμπιστοσύνη, Μελίνα μου. Άσε με να ξέρω εγώ καλύτερα. Και εκτός αυτού, γιατί να μεγαλώνεις ξανά παιδιά, κόρη μου. Τι σχέση έχει αυτό τώρα? Η Στεφανία είναι συμπαθέστατη. Είναι έξυπνη. Πολύ καλό παιδάκι. Εντάξει. Αλλά γιατί να μην κάνεις τα δικά σου παιδιά? Γιατί να δέχεσαι να μεγαλώνεις το παιδί του και η μάνα που το γέννησε να χαίρεται τη ζωή της? Δεν το βλέπεις ότι σε εκμεταλλεύεται? Παπά, σταμάτα, θα σ' ακούσει. Θέλετε να παίξουμε σκάκι? Ναι, κορίτσι μου, αλλά δεν προλαβαίνω. Θα φυγείς? Ναι. Θα πάω να δω τον ξάδερφό μου στο χωριό. Είναι μακριά αυτό το χωριό? Λίγο πιο έξω από τα Χανιά. Μπαμπά, θέλω να έρθεις το βράδυ να φάμε μαζί. Και ο Σύφης μου είπε ότι θέλει να σου μιλήσει. Σε παρακαλώ. Θέλω το καλύτερο για σένα, κόρη μου. Και κατά βάθος, ξέρεις ποιο είναι αυτό. Λοιπόν, φεύγω και θα τα πούμε το βράδυ. Πάμε να μαγειρέψουμε. Ναι. Πάμε. Εσύ μπορείς να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα, Αντώνη? Όχι, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι πολύ περίεργο. Τι γίνεται εδώ? Σε θέλω επίγον. Πρέπει να μιλήσουμε. Μπορείς να μας αφήσεις λίγο μόνος, Αντώνη? Ναι, εννοείται. Τι συμβαίνει? Εσύ το ήξερες ότι νοικιάζουμε από τον πατέρα της Μελίνας και τον ξάδερφο του Αμπέλια? Και μάλιστα πάρα πολλά στρέμματα. Ναι, και βέβαια το ξέρω. Γιατί? Το ξέρεις? Και μου το κρύβεις τόσο καιρό? Δεν έτυχε. Έλειπες τόσο καιρό στην Αθήνα και μετά δεν το έφερε η συζήτηση. Ναι, όντως, νοικιάζουμε τα στρέμματα τόσα χρόνια εκεί πέρα. Πού είναι το πρόβλημα? Πού είναι? Οκ. Μάλλον δεν ξέρεις τα υπόλοιπα. Ποια υπόλοιπα? Αυτά τα Αμπέλια ανήκαν στον πατέρα της Μελίνας και τον ξάδερφό του. Ήταν ιδιοκτησία τους και η μάνα μας τα αγόρασε από αυτούς. Ήταν σκέτα χωράφια τότε. Τι? Γιατί τα ξαναπουλήσαμε? Έλα μου, ντε. Και η μαμά είχε επενδύσει πάρα πολλά σε αυτό. Μέχρι να φέρει και να φυτέψει την ποικιλία Πίνο Νουάρ είχε δώσει πάρα πολλά χρήματα. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό? Για να τα πουλήσει πίσω ξανά στον πατέρα της Μελίνας και τον ξάδερφό του και εμείς να τα νοικιάζουμε από αυτούς? Σου φαίνεται αυτό λογικό? Όχι, είναι τέλος παράλογο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Θεός τα ξέρει, θα το ρωτήσω. Όχι. Όχι ακόμα. Κάτι δεν μ' άρεσε αυτή την ιστορία, Σύφη. Έλα, βρε Μανώλη, τι τραγούδια είναι αυτά που μου βάζεις? Το ξέρεις ότι με κάνεις κομμάτια? Σταμάτα το πια αυτό, πώς ήμουν αξία να αντέξω κι εγώ χρονιάρες μέρες? Μανώλη, με πάρεις για άκαρδη, σε κλείνω, μπήκε πελάτη. Γεια σας. Γεια σας. Α, ο μπαμπάς της Μελίνας δεν είστε, σας θυμάμαι από παλιά. Κι εγώ. Άλλαξες καφενείο, έτσι? Ερχόμουν συνέχεια στο παλιό. Ναι, άλλαξα. Πώς σας φαίνεται αυτό? Μια χαρά.
Είναι σε καλύτερο πόστο. Βέβαια, είναι. Ήρθατε μαζί με τη σύζυγο? Όχι, όχι. Στην Αθήνα. Δουλειές. Χαιρετισμούς να τις πείτε. Να φέρω κάτι να πιείτε. Έναν ελληνικό. Σκέτο, σε παρακαλώ. Αμέσως. Τι έγινε? Συγγνώμη, είναι από τη δουλειά. Τι είπες, ρε? Τι ατυχία. Μα θέλει. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί οι μαθαίοι που σκοτώθηκαν? Ζευγάρι από την Κύπρο. Συνεργάτες του Διαμαντή. Μου κάνεις πλάκα. Πόσο χρόνο ήταν οι άνθρωποι? Δεν είμαστε καλά. Ντάξει, κλείσε. Κλείσε. Είμαι με την κόρη μου και μια φίλη της. Δεν μπορώ τώρα, κλείσε. Θα μιλήσουμε σε λίγο. Τι έγινε? Τίποτα. Τίποτα. Δεν σε βλέπω, χάλια είσαι. Σου είπα τίποτα. Ένα κακό νέο, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να πάω στον ξαδερφό μου. Δεν θα φάμε μαζί, Βασιλική. Συγγνώμη. Αλίμονο, κύριε Γιώργο, τι λέτε τώρα? Τι έγινε? Να δεις που τσακώθηκε με τη μαμά, γι' αυτό είναι έτσι. Τι, καψούριδες μετά από τόσα χρόνια? Σαν τα πιτσουνάκια. Ορίστε, το καφεδάκι και το νεράκι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήρθατε βολτούλα να δείτε την κορούλα ή ήρθατε για μόνιμα? Μόνιμα, μπαγουρίτσι μου. Μακάρι, πού τέτοια τύχη. Η δουλειά μου είναι στην Αθήνα. Έρχομαι στα Χανιά και καίγεται η ψυχή μου. Δεν θα πάρω τη σύνταξή μου, που θα πάει? Τότε όμως θα έρθετε να εγκατασταθείτε, ε? Την άλλη μέρα το πρωί. Και η γυναίκα μου πολύ το θέλει. Αχ, με συγχωρείτε, είναι μια φίλη. Τουαλέτα. Από εκεί. Τι να σε λυπηθώ και να ξανάρθω. Πού τα ξέρεις εσύ αυτά τα τραγούδια, ρε Μανώλη? Μικρό παιδί, αυτά είναι τραγούδια της γενιάς μου. Δεν μου λες, μήπως θέλεις να μου δείξεις ότι είσαι έτσι πολύ όριμος και μου το δείχνεις με μουσικά μηνύματα? Άκου, άκου απάντηση. Άκου σκέψη. Τι θα σε κάνω, μωρέ, εγώ εσένα? Τι θα σε κάνω κι είμαι μέσα στη μοναξιά? Όχι, Μανώλη. Όχι, 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 όχι. Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Ξέχνα το. Εντάξει, αλλά αύριο το βράδυ να το συζητήσουμε. Αύριο, όχι σήμερα. Αχ, τι θα κάνω. Θα μπλέξω άσχημα. Αντιστάσεις. Αντιστάσεις. Κωνσταντίνα, κράτα αντιστάσεις. Θα το ψάξω, Σιφή. Θα πάω στην Κύπρο να συναντήσω αυτή τη Σοφία. Αναστασία, πρόσεχε. Έχει γίνει ένας φόνος. Έχουν σκοτώσει τη θεία της. Εσένα σε καλούσαν στην αστυνομία. Δεν θέλω να μπλέξεις. Δεν θα μπλέξω. Θα προσέχω. Λοιπόν, σου είπα και το συμπέρασμά μου για το θείο. Θεωρώ ότι αυτή η υποχώρησή του για το θέμα του Μινά είναι απλά μια κίνηση τακτικής για να μας γλυκάνει και να μας αποκοιμήσει. Μα πώς κατάφερε να αποκτήσει την επωνυμία της εταιρείας των Γιαννακάκηδων? Πώς το έκανε αυτό η μάνα μας? Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω.
Απλά δεν πρέπει να πάρουμε βιαστικές αποφάσεις. Εννοείται. Θα πάω πρώτα στο Υπουργείο Εμπορίου να δω τι γίνεται με το θέμα της φίρμας, γιατί έχει πρόβλημα και ο Μάρκος. Και μετά τα ξαναλέμε για το θείο. Ναι, θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει να αναμειχθούμε στην κόντρα του Μάρκου με το διαμαντί για τη Δάφνη. Ξέκοψε το και στο Μάρκο αυτό. Οκ. Πάντως είναι ανεξήγητη η συμπεριφορά του θείου. Εκτός κι αν ισχύει αυτό που είπε ο Μάρκος, ότι όντως θέλει πίσω τη Δάφνη. Εντάξει, δεν αποκλείεται, αλλά ειλικρινά αυτή τη στιγμή δεν με νοιάζει. Έχω πολλά άλλα στο μυαλό μου. Μπήκε στο καφέ. Εντάξει, σ' άρεσε η βόλτα στη Λευκοσία. Είσαι άθλος. Τι να σου πω. Πώς μπορείς να μας δουλεύεις έτσι. Τι λες. Είδα με τα μάτια μου την Ευρυδίκη με την κοιλιά τούρλα. 5 μηνών. Εντάξει, ρε, κάποια άλλη θα είδες. Την είδα με τα μάτια μου. Τελικά έκανα πολύ μεγάλο λάθος που ήρθα στην Κύπρο να σε βρω. Μελίνα, μην τυχόν και μιλήσεις. Έλα, Μελινάκη. Πού στο καλό είσαι εσύ. Μωρέ, έφυγα άρων άρων για μια συνάντηση του σταθμού και δεν προλάβα να σε ενημερώσω. Δεν μπορούσε να πάει ο διευθυντής και στείλε εμένα στην Αθήνα. Α, έτσι. Ναι, και αυτή τη στιγμή. Μην μπαίνουμε σε σύσκεψη. Να σε πάρω εγώ, αγάπη μου, μετά. Οκ, όποτε μπορείς. Πότε γυρνάς. Απόψε. Απόψε γυρνάω. Έλα, σε κλείνω. Μην τολμήσεις να προσεγγίσεις ξανά τη Μελίνα. Α, και με το καλό να έρθει το μωρό σου. Άντε, γεια. Βασιλική, περίμενε. Νόμιζα ότι μου κάνεις πλάκα τόση ώρα. Θα είναι ένα από τα κόλπα της Ευρυδίκης πάλι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Και πώς το έστησε, ρε Αχιλέα. Πώς ήξερε ότι είμαι στην Κύπρο και πού ακριβώς βρίσκομαι για να εμφανιστεί. Λοιπόν, σήμερα θα σου μαγειρέψω κριτικά πράγματα. Κατσικάκι με σταμναγκάθι. Όχι, αποκλείται. Γιατί? Θα μαγειρέψεις θεσσαλονικιώτικα, ξέρεις. Να σου μαγειρέψω εγώ χοιρινό με μελιτζάνες και σαραγλί να γλύψεις τα δάχτυλά σου. Αχ, πω, πω. Έχετε πάντως μια κουζίνα καταπληκτική. Τώρα τι μου θύμισες, ήμουν στη Θεσσαλονίκη και έφαγα μύδια. Του Θερμαϊκού με όλους τους τρόπους, ειδικά το σαγανάκι με την καυτερή τη σάλτσα. Μύδια δεν έχουμε. Οπότε δεν σου μαγειρεύω. Εντάξει, τότε θα φάμε κριτικά. Σήμερα θα βγούμε έξω. Για ποιο λόγο? Δεν για ποιο λόγο. Γιατί τέτοια μέρα που είναι σήμερα να με βγούμε να πάμε σε ένα εστιατόριο να φάμε. Όχι, τι, οι δυο μας αποκλείεται. Όχι, γιατί θα καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε ζευγάρι. Και πού είναι το πρόβλημα ακριβώς? Κάτσε, γιατί είμαι και λίγο μπουνταλάς και δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις. Δεν έχει βγει το διαζυγείο μου. Δεν θέλω να προκαλούμε. Ωραία, και τι θα κάνουμε, ρε Δάφνο, λέμε, δηλαδή θα κλείσουμε τη σχέση μας μέσα στους 4 τοίχους. Πάθουμε ασφυξία. Γιατί, περνάμε ωραία. Είμαστε κρεβάτι, μπάνιο, κρεβάτι, άντε και λίγο φαγητό. Ναι. Αλλά στο πρώτο στάδιο πρέπει να βγαίνουμε και λίγο έξω. Κάτσε, αυτό δεν μου το έχεις πει, δεν μου το έχεις πει καθόλου. Η σχέση δεν πεθαίνει στο πρώτο στάδιο, ποτέ δεν πεθαίνει στο πρώτο στάδιο. Έχουμε καιρό ακόμα. Τώρα δεν μιλάς σοβαρά, έτσι. Όχι, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Ο διαμαντής θα οργιστεί αν μάθει ο κόσμος ότι είμαστε μαζί. Ναι, και λοιπόν ως οργιστεί. Και τι έγινε, δηλαδή. Τι μόνο στα λόγια, είσαι τσαμπουκαλού και στις πράξεις τίποτα. Μα φοβάμαι. Φοβάμαι για σένα, για μένα. Να μην φοβάσαι τίποτα. Το ξέρει και θα το ξεπεράσει. Μέχρι και όπλο τράβηξε. Τι άλλο να γίνει, ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Τι λες τώρα. Θέλω να μάθεις τα πάντα για τη ζωή του Μάρκου Χατζή στη Θεσσαλονίκη. Άντε, πού είστε το σύνορα? Αφού σας πήρα τηλέφωνο, βγείτε έξω να φύγουμε. Η κόρη σου. Με το που της είπα ότι έρχεσαι να μας πάρεις να πάμε για φαγητό, έχει μισή ώρα που ντύνεται και χτενίζεται. Στεφανία, είσαι έτοιμη, πεινάω. Τώρα, 5 λεπτάκια. Δεν μου λες, κάτι μου είπε η Αναστασία. Ξέρεις εσύ κάτι για τα μπέλια που νοικιάζουμε από τον πατέρα σου και το θείο σου? Ξέρεις πότε,
πώς και από πού τα αγόρασαν. Τι εννοείς? Μάθαμε ότι ως χωράφια τα αγοράσαμε από εκείνους κάποτε και μάλιστα φυτέψαμε μια εξαιρετική ποικιλία και βρήκαμε και ένα σκασμό λεφτά. Και μετά τα ξαναπουλήσαμε σε αυτούς και τώρα τα νοικιάζουμε εδώ και χρόνια. Τι ξέρω. Τι να σου πω, δεν έχω ιδέα. Μόνο για το ενίκιο ξέρω. Μάλιστα. Στεφανία, έλα αγάπη μου να φύγουμε. Βασιλική, η Ευρυδίκη δεν είναι έγκυος. Κάποια άλλη θα είδες. Πόσο θες να μας τρελάνεις, δεν ξέρω τι βλέπω. Η Ευρυδίκη ήταν με την κοιλιά μέχρι εκεί. Έλα σε παρακαλώ πολύ, μην παίζεις με την νοημοσύνη μου, έλεος. Σε παρακαλώ, πάμε να κάτσουμε κάπου να φάμε και να μιλήσουμε λίγο. Ούτε πεινάω, ούτε θέλω άλλη κουβέντα μαζί σου. Θα πάρω ένα ταξί και θα πάω από τώρα στο αεροδρόμιο. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι είδα. Όχι, 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 όχι. Εγώ δεν παίρνω τη φιλενάδα μου για άλλη μια φορά στο λαιμό μου. Είναι δυνατόν να σε δουλεύω? Η Ευρυδίκη δεν είναι έγκυος. Θα τη φέρω εδώ μπροστά σου να τη δεις. Σου είπα, δεν θέλω να ανακατευτώ άλλο. Σε παρακαλώ, Βασιλική. Μην αλλάζεις γνώμη. Βοήθησε με να με ξανά με τη Μελίνα. Την αγαπάω. Δεν θα έλεγα ποτέ μου ένα τόσο τερατώδες ψέμα. Λοιπόν, έλα, κάτσε λίγο να μιλήσουμε εδώ και θα σε πάω εγώ στο αεροδρόμιο. Δεν θέλω, δεν θέλω, ρε Αχιλλέα. Δεν θέλω. Ξέρω πολύ καλά τι είδα. Βασιλική, μην φεύγεις, σε παρακαλώ. Η Ευρυδίκη δεν είναι έγκυος. Λέω αλήθεια. Θα τη βρω και θα τη φέρω εδώ να τη δεις. Μην φεύγεις. Είναι να σταματήσεις. Θα ουρλιάξω. Κερατό μου, Βασιλική! Δεν ακούω κουβέντα, Ματέο. Σαν αύριο ήταν τα γενέθλια του πατέρα σου. Σας θέλω και τους τρεις μαζί μου. Εντάξει, γιαγιά. Ό,τι θέλεις εσύ. Ο Αχιλλέας, γιατί δεν έρχεται να φάει μαζί μας τέτοια μέρα? Ήρθε μια φίλη του από το εξωτερικό και την πάει στο αεροδρόμιο. Εσύ τι έχεις? Τι να έχει? Ρωτάς? Του λείπουν τα παιδιά του. Ψέματα λέω. Υπομονή, γιώκα μου. Μου λείπουν, γιαγιά. Άνοιγα την πόρτα και ήξερα ότι θα δω τη Μαρίνα. Και το μικρό το μωρό. Και το τρίτο το νεογέννητο. Δεν μπορείς να έχεις και την πίτα σωστή και το σκυλοχορτά των νεκταρίων. Κατάλαβε το. Ματθαίο, δεν μπορείς να μιλάς σε κάποιον όταν είναι στενοχωρημένος με αυτόν τον τρόπο. Αυτόν το ελάττωμα πρέπει να το κόψεις πια. Φτάνει. Δεν το πιστέψετε. Δηλαδή αυτή η γυναίκα πια δεν υπάρχει. Μα με την Ευρυδίκη θα έχεις πάλι. Με ποια άλλη? Ποια άλλη γυναίκα στείνει ίντρικες για να μου καταστρέψει τη ζωή? Σήμερα την είδε μια φίλη μου με μια κοιλιανά. 5 μηνών. Να πεις της φίλης σου να πάει σε οφθαλμίατρο. Αυτό είπα κι εγώ. Αλλά χτυπιόταν ότι την είδε. Έλα, αποκλείεται, Αχιλλέα, σε παρακαλώ. Κάτσε να φας μαζί μας, άντε. Τι έχεις εσύ? Τίποτα, τι να έχω. Απλά μου λείπει η καθημερινότητα με τα παιδιά μου. Και δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνω με αυτό. Για να γυρίσει η Δήμητρα, ένας τρόπος υπάρχει. Και τον ξέρουμε όλοι. Αυτό αποκλείεται. Αυτός ο γάμος τελείωσε για μένα. Τέλος πάντων, στην υγειά μας και καλή χρονιά να έχω. Αργή. Γεια μας, παιδιά μου. Και από χρόνο με υγεία και χαρά. Έλα, πάμε να φύγουμε και θα στα πω όλα. Τι λες, παιδάκι μου, τι να πάμε? Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν μου έχει κοπεί η όρεξη. Δεν μπορώ να φάω τώρα. Μου έχει έρθει ντουβρουτζάς. Λέγε, παρακάτω. Τώρα τι θέλεις, λεπτομέρειες? Έβγαλε εκείνος το όπλο, μπαίνει η Αναστασία στη μέση του, πιάνει το χέρι, τον βρίσκω και φεύγω. Όπλο διαμαντής, μα δεν είχε ποτέ. Ναι, φαίνεται ότι δεν ξέρεις καλά τον πρώην άντρα σου. Πρέπει να φύγω. Βρες μια άλλη γυναίκα που δεν έχει πρώην σύζυγο με όπλο, με την ζωή και το παρελθόν που έχω. Έλα, έλα, Δάφνη, εγώ εσένα θέλω. Μόνο που εγώ δεν θέλω να σε πάρω στο λαιμό μου. Τέρμα, χωρίζουμε. Ρε, εσύ, Δάφνη, θα σταματήσει να λες με το παραμικρό τέρμα, χωρίζουμε. Ποιο παραμικρό, όπλο σου βγάλε, πας καλά. Ναι, αλλά εμείς δεν φοβόμαστε. Τι λες, ρε παιδί μου, δεν το πιστεύω. Το βρήκα. Θα πάω να τον εκβιάσω πάλι. Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω να εκβιάζω το διαμαντί μου, ντρέπομαι. Το διαμαντί σου? Εντάξει, από συνήθεια μου φύγε το μου. Αλλά είναι αλήθεια, δεν θέλω να τον εκβιάζω. Και με ποιο τρόπο θα τον εκβιάζεις? Κοίταξε, καλό δεν είναι να κρατήσουμε και λίγο τις αποστάσεις, όλα κιόλα. Για κάτσε, γιατί δεν πάμε καλά. Ποιες αποστάσεις? Είμαστε μαζί ή δεν είμαστε? Είμαστε, για να το λες εσύ. Είμαστε. Ωραία, αφού είμαστε μαζί, τα λέμε όλα ή δεν τα λέμε?
Όλα. Τι όλα, δεν πας καλά. Τα λέμε όλα ή δεν τα λέμε? Εντάξει. Υπάρχει ένα θέμα που αφορά τη διάλυση του γάμου της Αναστασίας και του Ματθαίου. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το θέμα. Δεν έχω ιδέα και κανένας άλλος δηλαδή δεν ξέρει. Αλλά όταν τον εκβιάζω με αυτό, δεν ξέρω, με αυτό το θέμα ο Διαμαντής γίνεται πρόβατο. Έτσι, ε. Ναι, γεια σου. Αναστασία Γιαννακάκη εδώ. Καλά είμαι, ευχαριστώ. Απλά ήθελα να σε ενημερώσω ότι πετάω αργά το βράδυ, οπότε πρωί-πρωί θα είμαι σε σένα. Εντάξει, κυρία Γιαννακάκη. Θα σας περιμένω. Ωραία. Ευχαριστώ και αν χρειαστείς οτιδήποτε, θα έχω το κινητό μου ανοιχτό. Γεια σου. Ωραία. Πάμε κάπου έξω οι δυο μας. Πίνασα. Δεν προλαβαίνω. Πρέπει να πάω να ετοιμάσω τη βαλίτσα μου. Τι βαλίτσα να ετοιμάσεις, μωρέ? Μια μέρα θα κάτσεις. Και τι με αυτό? Αν χρειαστεί να κάτσω μια μέρα παραπάνω, να μην έχω ρούχα να αλλάξω. Μια μέρα παραπάνω, ε. Ενώ εδώ κι εγώ είμαστε. Για να δεις το Ματθαίο, έτσι. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό το ύφος? Πολύ θάρρος πήρες, Αντώνη. Δεν σου έχω δώσει ούτε ελπίδες, ούτε δικαιώματα για να μου κάνεις έλεγχο, εντάξει? Αναστασία. Συγγνώμη. Παρόλη την οικονομική κρίση, τα νούμερα δείχνουν ότι πάμε καλά. Είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Τι θες εσύ εδώ? Τι θέλεις επιτέλους από τη ζωή μου? Άντε να τελειώνουμε! Για χαμήλωσε τους τόνους σου, σε παρακαλώ. Μέχρι να πάμε στον δικηγόρο, εδώ θα μείνω. Αχιλλέα, εγώ το πρότεινα. Η Ευρυδίκη νιώθει ανασφαλής. Θα μείνει για λίγο μαζί μας μέχρι να κάνουμε μια οικονομική διαπραγμάτευση. Τι? Παρθήκατε να με τρελάνετε όλοι εδώ μέσα? Κοίτα ρε, κοίτα ύφος που έχει. Τίποτα δεν σου χρωστάω! Ρε παιδιά, ψυχραιμία τέτοια μέρα. Τι έκανες σήμερα? Τι έκανες σήμερα, λέγε? Κυκλοφορούσες στη Λευκοσία και βάλες μαξιλάρια στην κοιλιά σου για να φουσκώσει? Τρελάθηκες. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Σε είδε Βασιλική. Έγκυο. Το έζησες έτσι ώστε να το μάθει Μελίνα, σωστά? Ποια είναι αυτή η Βασιλική? Α, η φίλη της Μελινάς. Ναι, ναι, την είχα γνωρίσει στην Κρήτη. Ήρθε Κύπρο πότε? Καλά, εγώ από πού και ως πού να ξέρω ότι αυτή είναι εδώ για να στήσω κάτι τέτοιο? Θα τη σκοτώσω. Χιλέα, ηρέμησε. Είναι λογικό το επιχείρημά της. Πάρε τηλέφωνο την ξαδέρφη μου στην Πάφο. Εκεί ήμουν. Πάει πάνω! Αχιλλέα, σε παρακαλώ. Θα συζητήσουμε το διαζύγιο. Μετά τις γιορτές. Τι θες δηλαδή? Να πάει στους Γιαννακάκηδες να τα ξεράσει όλα επί τόπου, ε? Και εσύ τώρα γύρισε από Κύπρο? Ναι. Και τη δίνω την Ευρυδίκη. Με την κοιλιά, να. Τι να πω, δηλαδή, εγώ με αυτή την ιστορία σηκώνω τα χέρια ψηλά, έχω χάσει την μπάλα. Αποκλείεται, αποκλείεται, ρε παιδιά, να έχει πει ο Αχιλλέας τέτοιο ψέμα. Μην έχεις εμπιστοσύνη, άντρας είναι. Αυτό λέω κι εγώ. Ο Μανώλης. Πάλι, τι είπαμε? Δεν είπαμε να το κόψεις? Από χτες επικοινωνεί μαζί μου με τραγούδια για να μου δείξει πόσο όριμος είναι. Θέλει, λέει, να ανοίξω την καρδούλα μου και να μείνω μαζί του μια ζωή ακόμα και σε καλύβα. Έτσι όπως το πας, μπουρλότο θα σου βάλει η μάνα του, σε καλύβα θα κοιμάσαι.
Πάντως, Μπρή Κωνσταντίνα, μου φαίνεται πολύ ερωτευμένος μαζί σου. Εγώ θα το έπαιρνα το ρίσκο. Αλλά μόνο σε μένα και τη Μελίνα. Τόσο άτυχε στον έρωτα πια. Έλα, βρε. Εγώ πάντως, κορίτσια, θα τον πάρω τον Αχιλλέα. Έχουμε αναπτύξει έναν δικό μας κώδικα. Θα μου ανοιχτεί. Εσύ με το Μινά τι γίνεται? Τίποτα. Τι θες να γίνεται? Θα βγει, λέει, μια πιτσιρίκα. Και δεν πάει να βγει. Τι με νοιάζει εμένα? Σκασίλα μου. Άντε, γεια μας, φίλε. Γεια μας. Λοιπόν, με την καινούργια χρονιά άλλαξα. Στο διάβολο. Δεν ελπίζει δηλαδή τίποτα πια? Όχι, ρε φίλε. Έτσι. Δεν ελπίζω. Τζάμπα και η ποιήση, τζάμπα και ψυχολόγος, τζάμπα και όλα. Όχι, ρε φίλε, γιατί τζάμπα? Ό,τι μαθαίνει κανείς καλό είναι. Ναι, καλά, καλά. Λοιπόν, εγώ το αποφάσισα. Θα κάνω κατάσταση με αυτό το 18ρικο. Να κοιτάξω να περάσω όσο πιο καλά μπορώ μαζί της και άστε τη Βασιλική να κόβει το λαιμό της. Δηλαδή, ρε φίλε, ως πότε θα την παρακαλάω? Ως πότε? Ξέρεις πόσο καιρό έχω να πάω με γυναίκα, ε? Τόσο καιρό καθόμουν με μια γυναίκα και της ήμουν πιστός. Και αυτή ήταν αχάριστη. Αχάριστη. Και στην ουσία δεν είχαμε τίποτα μεταξύ μας. Τίποτα. Καλά δεν τα λέω, ρε συνάδελφε. Ναι, καλά τα λες. Αμάς. Εσύ? Εμένα, φίλε, εγκόμενες δεν. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο η Αναστασία. Και θα το παλέψω. Ναι, να το παλέψεις. Έλα. Για να δεις και εσύ τα χαέρια σου. Άλλη ξινή από εκεί να πω. Ναι, ρε φίλε, τι γέλας. Ξινή είναι. Εκεί κολλημένη τόσο καιρό σε αυτό το κακομούτσου από την Κύπρο, να πούμε. Εσύ στην Κύπρο όσο καιρό ήσουν, καμιά γκομενίτσα δεν είχες? Εντάξει, κάτι έκανα κι εγώ. Με μία παντρεμένη. Καλά, μην φανταστείς τίποτα ερωτές και σχέσεις, έτσι για να περνάω την ώρα μου. Ξελαμπικάρω, να χαλαρώσω. Καλή. Καλή. Εμφανισιακά καλή. Στο μυαλό βέβαια μπάζω. Μυαλό. Ψυχή μέγερα, φίλε. Την ξέρεις, ρε. Η γυναίκα του Αχιλλέα του Ματθαίου είναι. Έλα, ρε. Του τα φόραγε, δηλαδή. Κάργα, φίλε. Να σου πω. Δεν λέμε τίποτα, ε. Όχι, ρε τρελός, είσαι. Άντε, γεια μας. Γεια μας, δεν έχω, βάζω. Να σου βάλω λίγο κρασί ακόμα? Όχι, ευχαριστώ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία. Στην υγειά σου, κούκλα μου. Ευχαριστώ. Είσαι και ευγενικό κοριτσάκι. Μπράβο σου. Μπαμπά με ρωτούσε ο Σύφης το πρωί, τα αμπέλια που νοικιάζουν από σένα και το θείο, τα πουλήσαμε και τα αγοράσαμε ξανά? Ναι, γιατί? Απαγορεύεται? Όχι, δεν απαγορεύεται καθόλου. Απλά μου φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί η μάνα μου επένδυσε πάρα πολλά λεφτά σε αυτά τα κτήματα. Γιατί σας τα πούλησε? Αν έχεις απορίες, αγόρι μου, γιατί δεν ρωτάς τον θείο σου τον διαμαντή? Εμείς κάποια στιγμή πιάσαμε λεφτά στα χέρια μας, τα θέλαμε πίσω, ήρθαμε σε συμφωνία και τα αγοράσαμε ξανά. Και γιατί τα πουλήσατε την πρώτη φορά? Επειδή είχαμε χρέη σε το Κογλίφος. Τι είναι το Κογλίφος, τι κάνει? Τι κάνει? Καταστρέφει ανθρώπους, κορίτσι μου. Αυτό κάνει. Παρακαλώ, Χριστίνα, μείνε απόψε. Θέλω να μείνεις εδώ μαζί μου, σε έχω ανάγκη. Φοβάμαι να κοιμηθούμε εδώ, νεκτάριε. Αν μας πάρει είδηση ο Ματθαίος. Να μην φοβάσαι. Θα βάλω εγώ ξυπνητήρι στις 6 για να σε ξυπνήσω. Θα σε ξυπνήσω να φύγεις. Σε παρακαλώ. Μείνε. Μέχρι να γίνουμε άγγελοι, να βγάλουμε φτερά. Ας μείνουμε με γρατζουνιές στους ώμους και στην πλάτη. Να μαρτυράνε πως κι οι δυο πετάξαμε ψηλά. Εγώ είμαι. Μπορείς να μιλήσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να με ακούσεις. Δεν κατάλαβα, τι θέλετε? Όχι, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, αυτή τη στιγμή. Κάνετε λάθος. Τα λέμε άλλη ώρα. Ο Αχιλλέας ήταν.
Ποιος είναι ο Αχιλλέας? Μπαμπά, μπορείς να προσέχεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μέχρι να βρούμε ουρανό, άσε με να παραμιλώ, να καίγομαι. Να καίγομαι στο σώμα σου και να φιλώ το στόμα σου. Σ' αγαπάω. Κι εγώ σ' αγαπάω. Να ξέρεις πόσο σ' αγαπάω. Γίνουμε άγγελοι, να βγάλουμε φτερά. Εύα, άνοιξε μου, ξέρω ότι είσαι μέσα. Εύα! Ας μείνουμε με γρατζουνιές στους ώμους και στην πλάτη. Εύα! Τις νύχτες να σε προσκυνώ με λόγια φλογερά. Σαν τα σε ρίχνω στις φωτιάς, ξανά το μονοπάτι. Έλα, σήκω στο κινητό. Άνοιξε το κινητό, σρέπα. Μέχρι να βρούμε ουρανό, άσε με να παραμιλώ. Να καίγομαι. Να καίγομαι στο σώμα σου και να φιλώ το στόμα σου. Μέχρι να βρούμε ουρανό, άσε με να παραμιλώ. Να καίγομαι, να καίγομαι στο σώμα σου και να φιλώ το στόμα σου. Μέχρι να γίνουμε άγγελοι, να βγάλουμε φτερά. Γεια σου. Γεια. Πέρασε. Καλώς όρισες στην Κύπρο. Ευχαριστώ. Κάθισε. Καφέ? Α, όχι. Όχι, ευχαριστώ. Σοφιά, δεν θεωρώ τη συνάντησή μου με τη θεία σου και τη δολοφονία της ακριβώς μετά συμπτωματική. Ναι, ούτε εγώ. Όχι ότι έχεις κάποια σχέση εσύ, αλλά ότι ίσως κάτι σε συνδέει με το δολοφόνο. Τι έχεις βάλει στο μυαλό σου? Τι πιστεύεις? Ξέρεις κάτι? Πες μου, σε παρακαλώ. Κοίτα, λίγες μέρες πριν από το φόνο, η θεία μου ήταν πάρα πολύ φοβισμένη. Γιατί? Απ' τη μια τα ξαφνικά τηλεφωνήματα από την Κρήτη τα δικά σου. Και απ' την άλλη έμαθε ότι κάποιοι ρωτούσαν για αυτήν. Ποιοι? Ξέρεις ποιοι? Άνθρωποι του Διαμαντή Νικολάου. Έτσι μου είπε. Ο θείος Μανθαίος που σε αγαπά πολύ και σε έφερε πρωί-πρωί, τους έλειψες, το ξέρεις? Ναι, και ένα μου έλειψε. Είδες πόσο μεγάλωσε, κεραυνό? Ξύλωσε πολύ. Ναι, μεγάλωσε πάρα πολύ. Όμως μόνο τα άλογα πεθύμησες. Τον πατέρα σου δεν τον πεθύμησες? Δεν τον αγαπάς πια τον πατέρα σου? Μα σου εξήγησα, θεία μου, Θεό. Τον αγαπώ τον πατέρα μου. Αλλά ξέρεις, είμαι θυμωμένη μαζί. Εντάξει, θα τα πούμε αυτά μετά οι τρεις μας. Τώρα θα πας, να τον ξυπνήσεις, να του κάνεις έκπληξη, να του δώσεις και ένα γλυκό φιλί και να τον κεράσεις και ένα μελομακάρονο που τ' αρέσει. Ε? Εντάξει, θεία μου, Θεό. Άντε, πήγαινε. Πήγαινε, πήγαινε.
Δεν θα σας συγχωρήσω ποτέ αυτό. Προσπαθώ να βγάλω ένα λογικό συμπέρασμα και δεν καταλήγω πουθενά. Η θεία μου είπε ότι υπάρχει μια ιστορία σχετικά με ένα ατύχημα που έγινε στα Χανιά, στην Κρήτη. Με ένα ζευγάρι Κυπρίων. Εκεί είναι μπλεγμένος ο Διαμαντής Νικολάου. Τι εννοούσε όταν έλεγε είναι μπλεγμένος? Είχε να κάνει με ένα γραφείο νοικιάσεως αυτοκινήτων που το είχε ο πατέρας μου στην Κρήτη. Εκεί δούλευε η θεία μου η Αλεξάνδρα. Και δεν ξέρεις τίποτα άλλο γι' αυτό? Υπάρχουν στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Φοβόταν πολύ και κράτησα κάποια στοιχεία, τα οποία είναι κρυμμένα σε μια θηρίδα. Είμαι η μοναδική κληρονόμος. Για να ανοίξει όμως αυτή η θηρίδα, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Σοφία, αυτό το θέμα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για μένα. Θα με ενημερώσεις? Θα μου δώσεις τα στοιχεία που έχεις? Αν σου πω την ιστορία μου, θα καταλάβεις. Άκουσέ με. Ό,τι βρω θα στο δώσω. Πρέπει να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Ό,τι και αν έχει γίνει, πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Σε ευχαριστώ. Ειλικρινά. Κι εγώ αυτό πιστεύω. Ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πότε νομίζεις ότι μπορείς να ανοίξεις αυτή τη θηρίδα? Από ό,τι με ενημέρωσαν, σε 2-3 μέρες. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, Δάφνη. Ναι, ακούω. Όχι, όχι, μη μου τα λες. Η Βασιλική κάνει λάθος. Αποκλείεται. Τι αποκλείεται? Τι αποκλείεται, αφού σου λέει την είδε με την κοιλιά τούρλα. Τι έφαγε, μπρόκολο και πρίστηκε? Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Αλήθεια. Αχιλέα, ξέρεις ότι σε συμπαθώ. Αλλά σταμάτα να μας δουλεύεις. Εμείς προσπαθούμε να σε τα ξαναφτιάξουμε. Αν δεν μου πεις την αλήθεια, πώς θα τα καταφέρουμε? Θες να σου πω εγώ την αλήθεια? Την ξέρω και καλύτερα.